Όμως για να ανοίξουμε το θέμα, θα το ανοίξουμε με μια παράπλευρη απώλεια, πλάκα κάνω δεν απώλεια, μια παράπλευρη δήλωση. Γιατί στο θέμα αυτό τοποθετήθηκε και αυτός με ακραίο τρόπο εναντίον των δημοσιογράφων, ο βουλευτής, κορυφαίος βουλευτής και κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, ο κύριος Πολάκης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αρχικά τον κύριο Πολάκη. Τι είπε στους δημοσιογράφους. Εδώ βλέπουμε τον Γιάννη Μαλιαρό και τον συνάδελφο, πώς το λένε, τον Ξενοφόντα από τον Α, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε για τους δημοσιογράφους ο κύριος Πολάκης και μετά θα ακούσουμε όλα όσα ελέγχθησαν τις μέρες αυτές και θα πούμε και εμείς ταπεινά εδώ, όπως πάντα, την άποψή μας. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πολάκη. Δήλωση και είπατε μπράβο στον κύριο Νταλάρα για τις δηλώσεις του. Μην με αναγκάσετε να σας πω κι εγώ αυτά που σας είπε ο Νταλάρας. Καλό σας βράδυ. Πιστεύω να περάσετε καλά. Ότι είναι ντροπή αυτό που κάνει και ότι δεν είναι ηθικό. Συμφωνείτε με την αντισυλλόγηση του κύριου Νταλάρα? Νομίζω σας απάντησα πριν ήδη. Το είπατε και μπράβο, δηλαδή. Προφανώς. Τι να του πω. Αλλά τη είπε τη κοπέλα, είναι συνάδελφός μας στην εκπομπή, ότι δεν θα είναι περήφανοι ο θείος του και ο μπαμπάς για αυτό που κάνει. Ο δικός σου θείος και ο μπαμπάς είναι περήφανος για αυτό που κάνεις τώρα? Είναι περήφανος. Έλα παλικάρι. Εντάξει, παιδιά. Κύριε Πολάκη, είστε πολιτικός, είστε δημόσιο πρόσωπο. Έλα. Για αυτό το λόγο βρεθήκαμε εδώ. Να είσαι περήφανος κι εσύ. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Όχι, δεν κάνεις τη δουλειά σου. Γιατί δεν την κάνουμε? Δεν κάνεις τη δουλειά σου. Γιατί ψάχνεις παραπολιτικά. Αυτό κάνεις. Ψάχνεις παραπολιτικά. Τίποτα άλλο. Δεν μας ρώτησες. Δεν με ρώτησες κάτι ουσιαστικό. Με ρώτησες κάτι ουσιαστικό. Για αυτά που έχει κάνει, αυτά που έχουν γίνει αυτές τις μέρες στην ελληνική πολιτική σκηνή. Σας ρωτήσαμε νωρίτερα, κύριε Πολάκη. Απλά κάνατε τώρα την ανάρτηση. Καλό σας βράδυ, παιδιά. Καλό σας βράδυ.